Μόλις λίγα βήματα από την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, το Αργοστόλι, στο ξενοδοχείο Mediterrane, στην λάση της Κεφαλονιάς, θα βρείτε όλες τις ανέσεις που θα θέλατε από ένα ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας. Είναι σε ιδανική τοποθεσία πάνω από τη θάλασσα, με αμμώδη παραλία και κρυστάλλινα νερά για να απολαύσετε τον μπάνιο σας. Διαθέτει 226 δωμάτια μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα ή οικογενειακές σουίτες με την επιλογή του πρωινού και βραδινού μπουφέ. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ραδιόφωνο και ψυγείο, ενώ στο εξωτερικό χώρο θα βρείτε όμορφες βεράντες σε καταπράσινο περιβάλλον με απέραντη θέα. Διαθέτει πισίνες για ενήλικες και για παιδιά. Το βράδυ ολοκληρώστε την διασκέδασή σας στην δίσκο του ξενοδοχείου. Hotel Mediterrane, Λάση Κεφαλονιάς. Τηλέφωνα 26710 28760 και 26710 24758. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε ένα αφιέρωμα στην αείμνηστη σπουδαία μεγάλη ζωγράφο, λογοτέχνη, συγγραφέα και γενικά πνευματικό άνθρωπο, κυρία Ντιάνα Αντωνακάτου. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή να ακούσουμε τι είχε γράψει ο αείμνηστος ακαδημαϊκός και καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Παναγιώτης Τέτσης για την κυρία Ντιάνα Αντωνακάτου. Για την Ντιάνα Αντωνακάτου. Προαίσθημα που ήταν αρνητικό, θλιβερό. Της τηλεφωνούσα επιμόνως τούτη την εβδομάδα που πέρασε. Η επικοινωνία μας πάντοτε επιθυμητή. Δεν ήταν τακτική, όμως ήθελα να μάθω τα νέα του καλοκαιριού της, γνωρίζοντας τις θερινές δηλατοριανές δραστηριότητες. Την κατέτωση εκθεσή της και άλλες, μέχρι και την οργάνωση τοπικών αθλητικών αγώνων. Πέρυσι, όταν πια είχε κλείσει η εποχή, τη ρώτησα αν είχαν όλα εκπληρωθεί και εκείνη μου απάντησε πως τίποτα δεν παρέλειψε. Κάτι τέτοιο ήθελα να ακούσω πάλι. Επέμεινα στο τηλέφωνο 2-3 φορές την ημέρα, τελευταία φορά το Σάββατο. Όπως δεν απαντούσε, πίστευα ότι δεν θα είχε επιστρέψει. Αντί αυτού, ήλθε χθες μεσημέρι από τον Γιώργο Κιούση μήνυμα πως κυδευόταν το απόγευμα στον τόπο που γεννήθηκε. Τα δύο άκρα του νήματος ενώθηκαν και έκλεισαν τον κύκλο της ύπαρξης της Ντιάνας. Τι ύπαρξη, πληθωρική, ασταμάτητη, δεκαετίες, δίχως ανασεμό. Από την νεότητά της είχε δικαίωμα σε κάθε πτυχή του θαυμασμού, πρικισμένη με δώρα του πνεύματος και του ταλέντου της, που συνοδεύονταν με εκείνα της σωματικής διάπλασης. Τρεις κοιλίδες, δύο μαύρες και μια άλικη. Μάτια, στόμα. Η πρώτη εντύπωση. Και ο Μάκης Μιχαλόπουλος δεν παρέλειπε να την αποκαλεί ντομάτα. Δεν ξέρω τι παρακολούθησε από την ασταμάτητη δραστηριότητά της στις δεκαετίες. Και τι δεν έκανε. Ανέβαινε βουνά και κατέβαινε λαγκάδια κουβαλώντας τα σύνεργά της για να φιλοτεχνήσει και να αποτυπώσει τοπία, τόπους, κτίσματα ιερά της ιστορίας και της παράδοσης, σαν τους παλιούς αλλοδαπούς περιηγητές, τον Ρότμαν και άλλους. Πρώτα-πρώτα τη γενέτειρά της και όλα τα Ιόνια, όλη την Πελοπόννησο αλλά και άλλους τόπους, και όλα αυτά συνοδεύονταν από γραπτά. Αυτό που ξέρω καλά είναι η ζωγραφική της και ιδιαίτερα τα νεανικά της έργα, γεμάτα συνέστημα το οποίο κατόπιν διεχέετο σε πολύκλαδα επιτεύγματα. Γι' αυτά τα επιτεύγματα έχει τη θέση που δικαιούται, γιατί δεν είναι λίγο ό,τι έκανε. Μα αν περάσει ο χρόνος θα είναι πολύτιμα. Θα καταλάβουμε ότι μας άφησε θησαυρό η Ντιάνα. Η Ντιάνα, φίλη μιας ζωής. Θα ακούσουμε τον ζωγράφο Κώστα Ευαγγελάτο. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα για την αείμνηστη ζωγράφο, λογοτέχνη, συγγραφέα και γενικά διανοούμενο άνθρωπο Ντιάνα Αντωνακάτου, και έχουμε μαζί μας τον γνωστό ζωγράφο Κώστα Ευαγγελάτο. Κύριε Ευαγγελάτε, θα θέλαμε να μας πείτε κι εσείς τις απόψεις σας για την αείμνηστη Ντιάνα Αντωνακάτου. Ναι, βέβαια, τι να πρωτοπεί κάποιος για την Ντιάνα Αντωνακάτου, ένα χαρακτήρα πληθωρικό, πολυεπίπεδο και με τόσα ταλέντα που πραγματικά έχει πρικοδοτήσει το σκηνικό
και της επτανησιακής αλλά και γενικότερα της τέχνης, που βασίστηκε στο νατουραλισμό και στην διείσδυση στα πράγματα μέσα από ένα λυρικό τρόπο προσέγγισης. Εγώ ήμουν πραγματικά ιδιαίτερα τυχερός, θα έλεγα, γιατί είχα την τύχη να τη συναντήσω στην ηλικία περίπου των 11 χρόνων, μπορεί και λιγότερο, όταν ζωγράφιζε το πορτρέτο μιας καθηγήτριας της Αγάθης Μιλωνάκη Καλαφάτη, που είμαστε γείτονες, και να την παρατηρήσω να ζωγραφίζει εκ του φυσικού την αείμνηστη επίσης Αγάθη. Τότε της δείξανε κάποια σχέδιά μου και είδε αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία και κλίση που είχαμε, ενεθάρρυνε, αλλά συναντηθήκαμε μετά από αρκετά χρόνια πλέον μετά στην Αθήνα σε ομαδικές εκθέσεις από σύμπτωση, συμμετέχοντας και οι δύο στις εκθέσεις αυτές. Ο δεσμός μας ουσιαστικά ξεκίνησε πιο έντονα από την είσοδό μου στο Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος το 1991, διότι εδώ θέλω να τονίσω και αυτή την πλευρά της, εγώ θα ήθελα περισσότερο να επισημάνω σε αυτή μου την συνεισφορά, είναι ότι η Διάνα πραγματικά στήριξε για πολλά χρόνια το Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο. Όλοι οι καλλιτέχνες της οφείλουμε πολλά γι' αυτό, και διοργάνωνε εκτός από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ήταν αρμόδια και πολλές εκδρομές στις οποίες πολλοί καλλιτέχνες συμμετείχαν και είχαν μάλιστα και τη δυνατότητα να ακούνε άριστες ξαναγήσεις, γιατί είχε και πολλές γνώσεις, όπως γνωρίζετε, τις οποίες σε κάθε τόπο έβρισκε τον τρόπο να τις μεταδίδει και να αισθάνεσαι πολύ οικία σε σχέση με αυτό που βλέπεις. Μέσα από το Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο είχε μια τεράστια δράση. Είχε ενεργήσει μάλιστα ώστε και το επιμελητήριο να αποκτήσει το μόνιμο πλέον χώρο που έχει τώρα στην Βαλτετσίου, που ήταν ένα σωτήριο βέβαια αποτέλεσμα, διότι χρόνια πολλά ήταν τεράστια τα οικονομικά προβλήματα που είχε και έχει βέβαια το επιμελητήριο, διότι όπως καταλαβαίνετε ο τομέας των εικαστικών τεχνών στον τόπο μας από όλους είναι το τελευταίο, αν και ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι το πρώτο, διότι η καλύτερη διαφήμιση ενός τόπου, μόνο οι Γάλλοι το έχουν καταλάβει βέβαια 100%, είναι τα της τέχνης και του πολιτισμού για την προβολή των καταστάσεων, των κοινωνιών και των εποχών. Σε αυτό λοιπόν η Διάνα συνεισέφερε πάρα πολύ. Και εγώ προσωπικά της οφείλω το ότι ερχόταν τις περισσότερες φορές που μπορούσε, βέβαια και αυτή, γιατί ένα δράσεων πολλές φορές συνέπιπταν οι εκδηλώσεις μας στις διάφορες γκαλερίες στην Αθήνα, έδινε το παρόν στα διάφορα συμβάντα και τις εκθέσεις που διοργάνωνα και εγώ, και είχε μιλήσει πολύ επενετικά για τα πιο τολμηρά μου έργα, κάτι που ομολογουμένως και εγώ δεν το περίμενα, αλλά θέλω να τονίσω και εδώ ότι είχε πράγματι ένα ανοιχτό πνεύμα, παρόλο που ασχολείται με τη φύση, τις προσωπογραφίες, τα εσωτερικά των οικειών, τα οποία είναι και τα ωραιότερά της κατά τη δική μου προσωπική άποψη, τα εσωτερικά των επτανησιακών οικειών που είχε ζωγραφίσει, αλλά και θέματα τα οποία ήταν πιο συμβατικά, ας πούμε, και τελείως διαφορετικά από το δικό μου προσανατολισμό, είχε την ευρύτητα να προσεγγίζει και πράγματα πολύ πιο τολμηρά και να μου απευθύνει τον έπαινο. Και πραγματικά γι' αυτό της οφείλω πάντα ευγνωμοσύνη. Κύριε Βαγγελάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα, και να είστε καλά και να έχετε επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τη μεταφράστρια και οικογενειακή φίλη της αείμνηστου Διάνας Αντωνακάτου, κυρία Όλγα Λαζοπούλου. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτό το κείμενο που θα διαβάσω αμέσως μετά γράφτηκε τον Αύγουστο του 2010, μετά από μία επίσκεψή μας, δική μου και του συζύγου μου, στα βιλατόρια της Κεφαλονιάς, ειδικά για να δούμε την Διάνα Αντωνακάτου και την έκθεσή της. Και ήταν η πρώτη τελευταία έκθεση που έκανε, η επόμενη ήταν τον Αύγουστο του 2011, που ήταν φυσικά και η τελευταία, γιατί μετά, αμέσως μετά, πήγε στο νοσοκομείο και στις 8 Οκτωβρίου του 2011 άφησε την τελευταία της πνοή. Λοιπόν, το κείμενο έχει ως εξής. 5η 26 Αυγούστου, 9 η ώρα το πρωί. Φτάνουμε στα βιλατόρια της Κεφαλονιάς, στο σπίτι της Διάνας Αντωνακάτου.
Πρόκειται για ένα υπεραιωνόβιο σπίτι, χτισμένο πριν από το 1825, ανθεκτικό στο χρόνο και τους σεισμούς, που κάθε Αύγουστο, εδώ και 21 χρόνια, φιλοξενεί την έκθεση ζωγραφικής της Οικοδέσποινας. Από την αυλόπορτα κιόλας, το θέαμα είναι μαγευτικό. Κόκκινες, πορτοκαλιές και ροζ ντάλιες, τεράστιοι και κατακίτρινοι ηλιάνθοι, γεράνια όλων των χρωμάτων και καταπράσινη φουντωτή βασιλική πλαισιώνουν το εξίσου χαρούμενο σπίτι της ζωγράφου, που όπως διάβασα κάπου το έχει χρωματίσει με λαμπρά χρώματα της επιλογής της, χρώματα που βγαίνουν από την παλέτα των έργων της. Και όλα αυτά κάτω από τη σκέπη του τεράστιου πεύκου που με τη σκιά του χαρίζει δροσιά στο χώρο ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Οι πίνακες που είναι κρεμασμένοι μέσα και έξω από το σπίτι απεικονίζουν αυτό που μας υπόσχεται ο τίτλος της φετινής έκθεσης, τον τόπο μας. Ποια είναι η Ντιάνα Ντονακάτου? Είναι μια πολύπλευρη, πολυσχηδής, καλλιτεχνική φύση. «Μέσα μας υπάρχουν δυνάμεις», λέει, «και από την παιδική μας ηλικία ανοίγονται μπροστά μας δρόμοι όπου αυτές οι δυνάμεις μπορούν να διοχετευτούν. Πλαθόμαστε είτε από το περιβάλλον είτε από κληρονομιά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και στην πορεία της ζωής μας μπορεί να φανερωθούν ένα σωρό μετακινήσεις της εσωτερικής μας υπόστασης. Προσωπικά είμαι ζωγράφος, όμως επίσης έχω ασχοληθεί με την ιστορία και τη λαογραφία, την πεζογραφία και την ποίηση. Στην οικογένειά μου, από πολύ μικρά, είχαμε την τύχη να έχουμε σχέση με τη μουσική, μαθαίναμε βιολί, πιάνο, μαντολίνο. Ακόμα και αν δεν γίναμε επαγγελματίες μουσική, είχαμε στη διάθεσή μας έναν τρόπο έκφρασης μέσα από την τέχνη. Από τη μεριά του πατέρα μου, που ήταν φιλόλογος, είμαστε επίσης εκτεθειμένοι στον λόγο. Θυμάμαι που σκαρώναμε ποιματάκια μέσα από την καθημερινότητά μας και κάναμε γέλια. Ή έγραφα πεζοτράγουδα. Ήταν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που όμως μας βοήθησε να καλλιεργήσουμε τη λεκτική μας ικανότητα. Αργότερα ήρθε η ζωγραφική και το διάβασμα και η περιέργεια η ιστορική. Όλα αυτά όργωσαν έναν χώρο καρπερό μέσα μου. Πράγματι, η Ντονακάτου έχει σπουδάσει στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών, όμως τα τοπία που αποτύπωνε στον καμβά της έπρεπε πάντα να είναι τεκμηριωμένα γεωγραφικά, ιστορικά και λαογραφικά. Το ίδιο και τα πρόσωπα πάντα κουβαλούσαν νήμες. Με εντυπωσιάζουν οι γνώσεις της για το κάθε ερείπιο, την κάθε εκκλησία, την κάθε βουνοκορφή που έχει απεικονίσει, όπως και για την προέλευση του κάθε τοπονημίου. Η ιστορία και η λαογραφία του κάθε τόπου με έκανε να τον νιώθω σαν χώμα δικό μου, λέει. Αν προσθέσουμε λοιπόν στην ιδιότητα της ζωγράφου και της λέξης λογοτέχνης λαογράφος, δεν απέχουμε πολύ από την αλήθεια. Πάντως τώρα, στα έσχατα, θα έλεγα ότι είμαι απλώς ένας άνθρωπος που μεταχειρίστηκε το περπάτημα μέσα στη ζωή για να χαρεί. Πέρα από τους πίνακες που έχει ζωγραφίσει και με τους οποίους έχει συμμετάσχει σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις, έχει εκδώσει η ίδια μεγάλα εικονογραφημένα βιβλία με κείμενα και ζωγραφική δική της με τους τίτλους Κεφαλονιά, Επτάνησα, Αργολίδα, Ναύπλιο, Ναύπλιο 88, όπως και τους δύο τόμους με τα μοναστήρια της Πελοποννήσου, Μονές Αργολίδας και Μονές Αρκαδίας, με κείμενα Ντιάνας Ντονακάτου, Τάκη Μαύρου και εικονογράφηση δική της. Πέρσι, δηλαδή το 2009, εξέδωσε ένα φόλιο με τον τίτλο 20 καλοκαίρια με φως και χρώμα, με αντιπροσωπευτικά έργα της από τις εκθέσεις που οργανώνει στο πατρικό της. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τα εικονογραφημένα βιβλία? 4-5 χρόνια μετά τους σεισμούς της Κεφαλονιάς, λέει η Ντονακάτου, ήθελα να στερεώσω μια μνήμη εικόνας από το νησί μου, όπως το είχα ζήσει από παιδί. Η σκέψη ήταν να βγει ένα βιβλίο σε αποχαιρετισμό της πατρίδας. Με τον σεισμό γκρεμίστηκε ένας πολιτισμός ολόκληρων εποχών. Έφυγαν άνθρωποι, έφυγε πνευματικό υλικό, διακόπηκε μια συνέχεια αιώνων. Θα ζωγράφιζα κομμάτια της παλιάς Κεφαλονιάς και θα έγραφα γι' αυτά. Όμως την ίδια στιγμή μου γεννήθηκε η διάθεση να ελέγξω την πληροφορία. Οι άνθρωποι μου έλεγαν γιατί, πώς και πότε έγινε αυτό ή το άλλο. Εγώ μετά έπρεπε να το υποστηρίξω βιβλιογραφικά, έπρεπε να είμαι κατοχυρωμένη.
Είχα τη μεγάλη τιμή αυτό το βιβλίο μου, το αποχαιρετιστήριο στην Κεφαλονιά, που ήταν και το πρώτο αυτής της σειράς, να το προλογίσει ο σπουδαίος λαογράφος Δημήτρης Λουκάτος. Αργότερα έβγαλα τα Επτάνησα και ύστερα επικεντρώθηκα στην Αργολίδα, στην οποία οφείλω πολλά. Μπορώ να πω ότι τη θεώρησα δεύτερη πατρίδα μου. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που σε αυτό το μέρος ανέπτυξα μια μεγάλη ικανότητα να προσεγγίζω τον κόσμο, να μπαίνω στα σπίτια, να κάθομαι στα κατώφλια και να ακούω τις ιστορίες του. Όσο για τα μοναστήρια της Πελοποννήσου, πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα που τόλμησα σε συνεργασία με τον Τάκη Μαύρο, με τον οποίο γράψαμε τα σχετικά κείμενα μετά από έρευνες σε ιστορικά αρχεία. Το αν όλα αυτά τα βιβλία θα δώσουν κάτι στο μελετητή του αύριο δεν το ξέρω, αλλά το ελπίζω. Θα έχει τη σημασία του. Τη συζήτησή μας διακόπτουν κάθε λίγο επισκέπτες της έκθεσης, η γειτόνισσα που φροντίζει τα λουλούδια, η άλλη γειτόνισσα που της φέρνει ένα αχνιστό καρβέλι ψωμί που μόλις έβγαλε από το φούρνο και το οποίο επιμένει να μου δώσει, τηλεφωνήματα από φίλους. Για όλους έχει μια καλή κουβέντα, πολύ προσωπική, πολύ εγκάρδια. Στην καθημερινότητά της είναι προσιτή, απλή, αλλά και πολύ λυρική. Θα σου γράψω ένα ποίημα την ακούω να λέει σε έναν φίλο από το τηλέφωνο, ενώ οι ακροστιχίδες της έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Όλη αυτή την ώρα χαζεύω τα έργα της από τα 20 καλοκαίρια. Θάλασσες με εκείνο το χρώμα που μόνο στο Ιόνιο συναντάς, παλιά σπίτια με ολάνθιστους κήπους, απόκρημνα βράχια, επιβλητικά τοπία. Πίσω από το καθένα ο τίτλος και μια μικρή επεξήγηση. Πώς περιγράφει τον Μύρτο? Γυαλός μαγευτικός του κεφαλονίτικου τοπίου κορύφωση. Την Ιθάκη? Το όνομά της μύθος και πραγματικότητα. Η θέση της σαν μαγική πηξίδα οδηγεί σε ταξίδια χιλιάδες χρόνια τώρα. Την Άσο? Μιας κοσμογονικής διαμόρφωσης σύνθεση, μιας διαχρονικής ανθρώπινης συνέργειας έργο. Με τα χνάρια μόνο της αγροτικής ζωής και της αστικής κοινωνίας τα αποτυπώματα. Με το βενετσιάνικο κάστρο να ιστορεί, με τις ασύγκριτες θαλασσινές της περιπτύξεις να προκαλεί. Η Ντιάνα Ντονακάτου, λέει ο Πέτρος Πετράτος, δεν κρατάει μόνο πινέλο και παλέτα, κρατάει και πένα, άλλοτε γλυκά και ήρεμα, άλλοτε ανατρεπτικά. Έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Έριξε του ήλιου πετριές», μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Ανά 30 δευτερόλεπτα», για την οποία κέρδισε τον έπαινο των 12 το 1964, ενώ έπαινο του Υπουργείου Πολιτισμού κέρδισε για το θεατρικό έργο της «Μεγίστη ώρα». Ακόμα έχει γράψει χρονογραφήματα και έχει ασχοληθεί με λαογραφικές και ιστορικές μελέτες. Για την προσφορά της έχει βραβευτεί με το Αργυρούν Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών το 1979. Αναρωτιέμαι πως της ήρθε η ιδέα να οργανώνει εκθέσεις σε ένα μικρό χωριό σαν τα Βιλατόρια. Όταν ήρθε στα χέρια μου το πατρικό σπίτι, λέει, είπα να κάνω κάτι για να δώσω ζωή στην περιοχή και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν να οργανώνω χορούς. Έφτιαξα λοιπόν μια ταμπέλα που έλεγε «Απόψε στις Διάνας χορός, είσοδος ελεύθερη». Έφερα μουσικούς με σκορτσάμπουνα, φυσαρμόνικες και άλλα όργανα και ο κόσμος άρχισε να σειραίει. Μεγάλη επιτυχία. Στους παραδοσιακούς χορούς μάλιστα γινόταν διαγωνισμός με ειδική ελανόδικο επιτροπή. Γελάει και μας κάνει και εμάς να γελάσουμε, καθώς θυμάται διάφορα αστεία περιστατικά με την επιτροπή και τις κωμικοτραγικές παρεξηγήσεις μεταξύ των μελών της. Η ταυτότητα της διανοούμενης συνυπάρχει μια χαρά με την ταυτότητα της γυναίκας που απολαμβάνει τη ζωή. Αυτό ξεκίνησε το 1980, συνεχίζει. Ταυτόχρονα με τους αγώνες δρόμου 100, 200 και 1500 μέτρων που άρχισαν με δική μου πρωτοβουλία και συνεχίζονται μέχρι σήμερα και στους οποίους παίρνουν μέρος παιδιά από 7 έως 17 ετών. Οι χωροί ωστόσο κράτησαν μία δεκαετία, καθώς το 1990, μετά την Αργολίδα, είπα να κάνω κάτι πιο ουσιαστικό για το χωριό μου. Μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι υποδέχτηκαν αυτή την πρωτοβουλία μου πολύ συμπαθητικά από την πρώτη χρονιά. Έτσι σιγά σιγά καθιερώθηκε και η έκθεση έγινε θεσμός. Βέβαια, στα εγκαίνια της έκθεσης έρχονται πάλι μουσική και κανταδόροι και γίνεται μεγάλο γλέντι με τραγούδια και χορούς.
σηκώνομαι να δω τα έργα της έκθεσης. Κεφαλονιά, Κύθυρα, Σαντορίνη, Αργολίδα, παλιά αρχοντικά, βενετσιάνικα κάστρα, βυζαντινές εκκλησίες, ακρογιαλιές, βουνά, χωριουδάκια. Η επαφή με τη φύση, λέει Αντωνακάτου, από όπου είναι τα περισσότερα θέματά μου, είναι μια άσκηση που ξεφεύγει από τη μαθητική. Όπως ο εργάτης μαθαίνει με δικούς του νόμους εμπειρικά να τιθασεύει το υλικό του, έτσι και ο ζωγράφος είναι σε μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης. Έχω ζωγραφίσει το ίδιο τοπίο από την ίδια γωνία και κάτω από το ίδιο φως πολλές φορές και κάθε φορά βγαίνει κάτι διαφορετικό. Και πράγματι τα πρόσφατα έργα της επιβεβαιώνουν τα λόγια της με μια τεχνοτροπία πολύ φρέσκια, πολύ αλλιώτικη, αν και στο βάθος γνώριμη. Λίγο πριν βγω από την αυλόπορτα καταφτάνουν δύο ακόμα επισκέπτριες. Η ζωγράφος τις καλωσορίζει και η μια λέει χαριτολογώντας: «Ήρθαμε να κάνουμε κατάθεση στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πνεύμονα της Κεφαλονιάς». Βρίσκω το σχόλιο απόλυτα εύστοχο. Είναι αλήθεια πως η Ντιάνα Ντωνακάτου τόσο με το έργο της όσο και με το ταμπεραμέντο της έχει δώσει μεγάλη πνοή στον τόπο που τόσο αγαπάει. Αυτό ήταν το κείμενο και την τελευταία φορά που το είδα, την Ντιάνα Ντωνακάτου ήταν όταν πήγα στο ατελιέ της στη Νέα Σμύρνη για να της το διαβάσω. Θα ακούσουμε τον πρώην πρόξενο συγγραφέα και συλλέκτη, κύριο Παναγιώτη Καγκελάρη. Θα πείτε λίγα λόγια για την αείμνηστη Ντιάνα Ντωνακάτου, η οποία υπήρξε όχι μόνο ζωγράφος, γενικά ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος, με βιβλία και γύρω από τα Εφτάνησα, από τον Ναύπλιο κλπ. Ήταν πολυσχηδής χαρακτήρας, με πολλά ενδιαφέροντα. Εκτός που ήταν εξαίρετη ζωγράφος, με μαεστρία στην ακουαρέλα αλλά και στο λάδι, ήταν μία από τις εμβριθέστερες ερευνήτριες της ιστορίας της Κεφαλονιάς. Έχει γράψει πολλές μελέτες, κυρίως σε επιστημονικά περιοδικά και τοπικά περιοδικά της Κεφαλονιάς και άλλων νησιών. Έχει μετάσχει σε σειρά πολιτιστικών και μορφωτικών συνεδρίων και ιστορικών φυσικά, και έχει ασχοληθεί όχι μόνο με ιστορικά θέματα αλλά και με λογοτεχνικά θέματα της Κεφαλονιάς. Επρόκειτο για μια πολύ αξιόλογη προσωπικότητα, την οποία και χρησιμοποίησα κιόλας και στη βιβλιογραφία μου όταν έγραψα το βιβλίο για τους Καγκελάρη, το οποίο ηρίστον επαρόδο να συμπληρώσω, έχει και πολύ ενδιαφέρον και για το νησί, διότι ασχολούμαι και με άλλες οικογένειες, τόσο με τις παλαιότερες οικογένειες που εμφανίστηκαν τον 16ο αιώνα στην Έρισο, όσο και με εκείνες που μετήχαν στο Συμβούλιο της Κοινότητας και ήταν γραμμένες στο Λιμπροντόρο, με διάφορα μέλη τους που μετήχαν στο Συμβούλιο, όσο και με θέματα και όπως αυτά που ασχολήθηκε η Ντιάνα Ντωνακάτου, κυρίως με την καταγωγή των επωνύμων και τη διαδικασία εξέλιξής τους. Τα Ισάτος επώνυμα δεν ήταν από τα πρώτα και τα πιο γνωστά στην Κεφαλονιά στους πρώτους αιώνες, είναι δημιούργημα κυρίως του 16ου και του 17ου και του 18ου αιώνα. Και εν συνεχεία στον 19ο αιώνα πλέον έχουν εγκαθιδρυθεί ως κανονικά αυτοτελή πλέον επώνυμα, με αποτέλεσμα πολλοί από τους κατόχους να μην ξέρουν την αρχική τους οικογένεια. Και φυσικά πρέπει να πει κανένας εδώ ότι δεν έχουν συγγένεια μεταξύ τους. Πρέπει να βρει κανένας την αρχική οικογένεια για να καταλάβει αν ένας Ισάτος είναι συγγένης με κάποιον άλλον. Δηλαδή, η κυρία Ντωνακάτου πιστεύω ότι αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο και για την Ελλάδα αλλά κυρίως για την Κεφαλονιά, μια και ήταν από εκεί και έμενε κάθε καλοκαίρι, έκανε εκθέσεις εκεί. Ασφαλώς. Στο πατρικό της σπίτι κλπ. Ασφαλώς. Υπάρχει κάποιος δρόμος, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος δρόμος με το όνομά της. Δεν έχω υπόψη μου αν αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει ονομάσει κάποιον δρόμο. Υποθέτω όμως πως αν δεν το έχει κάνει, θα το κάνει σύντομα, υποθέτω. Διότι έχει συνδέσει η Ντιάνα Ντωνακάτου το όνομά της με το νησί και κυρίως με τις Βόβικες που ήταν το χωριό όπου τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής της και πλέον φιλοξενούσε την ετήσια έκθεσή της, που ήταν και ένα είδος μικρό πολιτιστικό πανηγύρι κάθε καλοκαίρι, κάθε αρχές του Αυγούστου. Θα
Θα μας μιλήσει ιστορικός τέχνης κυρία Μάρια Γεωργούση για το έργο της αλυσμόνητης Διάνας Αντωνακάτου. Στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Ο πατέρας της ονομαζόταν Γεράσιμος. Σύμφωνα με το μητρό της Σχολής των Καλών Τεχνών, το μητρό σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής, γεννήθηκε το 1920. Πέθανε στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, το 2011. Οι ιδιαίτερα πρωτοποριακές παιδαγωγικές μέθοδοι του Κεφαλινού είναι το ίδιο επίκαιρες και εφαρμόσιμες διαχρονικά ακόμα και σήμερα. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της επιτυχημένης διδασκαλίας του Κεφαλινού αποτέλεσε η δημιουργία εξατομικευμένων καλλιτεχνικών προσωπικότητων και όχι μαθητών που ακολούθησαν πιστά το δικό του ύφος άκρητα. Δεν δημιούργησε δηλαδή στήρες του εκτάσεις του, αλλά ατόφια ταλέντα με μοναδική προσωπική έκφραση και φυσικά δεινή τεχνική κατάρτιση. Μία μαθήτριά του, από τους μαθητές μάλλον από το περιβάλλον των μαθητών του Κεφαλινού, ήταν και η Διάνα Αντωνακάτου. Πραγματοποίησε την εγγραφή της στη Σχολή των Καλών Τεχνών το ακαδημαϊκό έτος 1943-1944. Σύμφωνα με το λεξικό των Ελλήνων καλλιτεχνών, από τις εκδόσεις Μέλισσα, γεννήθηκε το 1922. Εδώ υπάρχει μια μικρή διάσταση με αυτό που βρήκα προσωπικά σε έρευνά μου στο μητρό των σπουδαστών της Ενωτάτης Σχολής των Καλών Τεχνών. Ο πατέρας της και η ίδια με την οικογένειά τους κατοικούσαν την εποχή που φοιτούσε στη σχολή στον Πειραιά. Έλαβε απολυτήριο φιλέων από το 3ο Γυμνάσιο Φιλέων Αθηνών στις 9/9 του 1943 με αριθμό πολιτηρίου 410 κάθετος 51. Παρακολούθησε ζωγραφική στο εργαστήριο του Παρθένη από το 1943, όπου γράφτηκε στο πρώτο έτος, μέχρι το 1947 που τελείωσε το 4ο έτος. Σπούδασε χαρακτική στο εργαστήριο του Κεφαλινού. Αρχικά το έργο της δέχτηκε επιρροές από τον Παρθένη, τον Τσαρούχη, τον Βασιλείου, τον Αστεριάδη, τον Μανουσάκη. Στην πορεία ωστόσο διαμόρφωσε δική της καλλιτεχνική έκφραση. Συνδύασε την εξπρεσιονιστική λειτουργία των χρωμάτων με την αγάπη της για τη λαϊκή παράδοση και όλα αυτά ιδωμένα μέσα από μια λυρική διάθεση. Θεματολογικά κινήθηκε περισσότερο στην τοπιογραφία και ασχολήθηκε λιγότερο με τα πρόσωπα. Το 1956 και μετά έδωσε αρκετά λευκώματα χρησιμοποιώντας και αποδίδοντας το ελληνικό χώρο με λόγο και εικόνα. Για παράδειγμα το Κεφαλονιά που δημιούργησε το 1957, Τεπτάνησα το 1965, Αργολίδα το 1968, Ναύπλιο το 1970, Ελληνικά Μοναστήρια Πελοπόννησος, Τόμος Α, Μονές Αργολίδας το 1976, Τόμος Β, Μονές Αρκαδίας το 1979, Μεσσηνία το 1984, Ναύπλιο το 1988. Δημιούργησε επίσης τον οδηγό για την Αργολίδα με τον τίτλο «Αργολίδος περιήγησης» το 1973. Παρουσίασε το έργο της στο κοινό σε περισσότερες από 30 ατομικές εκθέσεις. Στην Γκαλερί Ρόμβος το 1950, στον Ζυγό το 58 και το 60, στην Άστορ το 68-71-73 και αλλού. Έλαβε μέρος στις Πανελλήνιες το 1948, 1952, 1957, το 1963, 65, 67, 71, 73 και συμμετείχε σε εκθέσεις που διοργάνωσαν καλλιτεχνικές ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η πολύ γνωστή Στάθμη, από το 1950 και μετά. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη του Αργοστολίου, στις Πινακοθήκες Ιωαννίνων και Ρόδου. Παράλληλα, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σκηνογραφία, τα ιστορικά λαογραφικά θέματα, την εικονογράφηση βιβλίων και την τεχνοκριτική. Δημοσίευσε μελέτες σε περιοδικά, εξέδωσε ποιήματα και διηγήματα, θεατρικά έργα. Αρθρογράφησε τα περιοδικά Ημέρα, Ανένδοτος, Ιός, Ζυγός, Βυζαντινά. Τιμήθηκε με βραβεία και μετάλλια από την Ακαδημία Αθηνών το 66-71-79, καθώς επίσης και από ξένα ιδρύματα. Έλαβε αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών το 1979, συνολικά για την προσφορά της με αφορμή τις εκδόσεις της για τα ελληνικά μοναστήρια. Βραβεύτηκε με το μετάλλιο της εταιρείας Art Science Lettres για τα βιβλία της. Πήρε έπαινο από το Λύκειο Ελληνίδων για τη διάλεξή της η Επτανήσια
και έπαιρνε τον 12 για τα διήγηματά της το 1964 με τον τίτλο «Ανά 30 λεπτά». Επίσης έλαβε τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών για τα Επτάνησα το 1966, όπως και από το Υπουργείο Πολιτισμού για το θεατρικό της έργο «Μεγίστη ώρα». Έλαβε επίσης τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών για τα βιβλία της Αργολίδα, Ναύπλιον, το 1971, ενώ υπήρξε μέλος του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στην αντιμόνητη, όπως είπαμε, και αείμνηστη ζωγράφο, λογοτέχνη, συγγραφέα και γενικά διανοούμενη, την αείμνηστη Ντιάνα Ντονακάτου, και έχουμε μαζί μας την καταξιωμένη συγγραφέα και λογοτέχνη, κυρία Μπριδίκη Λιβαδά. Κυρία Λιβαδά, σας καλωσορίζουμε και σε αυτήν την εκπομπή μας και θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια γενικά για το πνευματικό και λογοτεχνικό έργο της αείμνηστης Ντιάνας Ντονακάτου. Λοιπόν, από πού να αρχίσω για τη Διάνα? Θα αρχίσω πώς τη γνώρισα τη Διάνα. Τη Διάνα τη γνώρισα όταν η μάνα μου μου έκανε δώρο ένα λευκό μάτι που λεγόταν Επτάνησα. Ήμουν μικρή τότε. Λίγο μετά μου χάρισε ένα άλλο λευκό μάτι που λέγεται Κεφαλονιά. Σημειωτώνω ότι η μάνα μου ζωγράφιζε, όχι επαγγελματικά βέβαια, αλλά εξαιρετικά ζωγράφιζε, οπότε είχε τη γνώση, τι μου έδινε σε εισαγωγικά να φάω πνευματικά. Την Διάνα τη γνώρισα εκ του σύνεγγυς, χρόνια μετά, μέσα από συνέδρια. Είχα παρακολουθήσει ομιλίες της, είχα πάει σε εκθέσεις της, σχεδόν στις περισσότερες εκθέσεις της. Ήρθαμε πολύ κοντά, παρουσίασα το έργο της, είχα την τιμή να παρουσιάσω το έργο της και μου είχε κάνει και πρόσκληση να παρουσιάσω το έργο της μέσα σε μια σπουδαία αίθουσα στη Βουλή των Ελλήνων, εκεί που παρουσιάστηκε το έργο της, από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, μαζί με τον Τέτσι, τον ζωγράφο του Τέτσι, τον αείμνηστο Τέτσι και τη Δώρα τη Μαρκάτου. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική αυτή η εμπειρία για μένα. Τώρα, ήρθα πολύ κοντά με τη Διάνα. Μας έφερε τα κοινά ενδιαφέροντα, τα πνευματικά, μας φέρανε πάρα πολύ κοντά. Τη Διάνα πώς την εισέπραξα? Την εισέπραξα σε έναν άνθρωπο πολύ προοδευτικό, πήγαινε πολύ μπροστά το μυαλό της. Ήταν ένας άνθρωπος πάντα φρέσκος, όπως είναι φρέσκα και τα έργα της. Καταπληκτική στο να μιλάει και να σε προσεγγίζει, είχε μια διάχυτη ευγένεια, την οποία δεν την είχα δει ποτέ στη ζωή μου να νευριάσει. Για τα τελευταία χρόνια είμαστε πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Σκεφτείτε ότι μια-δυο μέρες πριν πεθάνει, παρόλο που ήμουνα πάντα έξω από την πόρτα, δηλαδή εκεί, ζήτησε να με δει. Ο νηψιός της, ο Γιάνγκος, τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Και είδε ελάχιστους ανθρώπους και το θεώρησα μέγιστη τιμή για μένα. Ναι. Μου έδωσε συμβουλές που με συγκινούν τώρα και δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό το θέμα, γιατί, τι να σας πω, μου άφησε τις καλύτερες εικόνες και τις καλύτερες εντυπώσεις η Διάνα. Τώρα το έργο της Διάνας, πώς το εισέπραξα εγώ, είναι αυτό που είναι το έργο της, αυτό που φαίνεται. Ποτέ δεν είχε, ξέρετε, ζωγράφιζε ένα δέντρο γιατί ήταν το δέντρο. Δεν έκρυβε αλληγορικά τίποτα άλλο. Αυτή ήταν εκπληκτική, όχι μόνο στην απεικόνιση του τοπίου και στα εσωτερικά των σπιτιών και στην επτανησιακή. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με την Πελοπόννησο. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά για τη Μεσσηνία, για την Αργολίδα, για τα μοναστήρια της Πελοποννήσου. Έκανε για τα κάστρα της Πελοποννήσου, έκανε μια καταπληκτική δουλειά για την Νότια Ελλάδα ως προς τα Επτάνησα και κυρίως και την Πελοπόννησο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το έργο της είναι ένα πράγμα ανάλαφρο, πετάει, έτσι. Τα χρώματά της είναι πάντα διάφανα, όπως διάφανη ήταν και η ψυχή της Ντιάνας. Ένα, τι να σας πω, το έργο της πραγματικά απεικόνιζε την ίδια την προσωπικότητά της. Ως προς το ιστορικό τώρα, ήταν εκπληκτική ερευνήτρια. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, την οποία την ευράβευσε και η Ακαδημία Αθηνών, από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι και το έτος κι αυτά. Σίγουρα τη βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών. Ήταν καταπληκτική στην πένα και η Ντιάνα είχε μία πρωτοπορία. Είναι από τις πρωτοπόρους Ελληνίδες ζωγράφους, η οποία τι έκανε, πήγαινε σε ένα τόπο, ζωγράφιζε τον τόπο, έγραφε για τον τόπο και έβγαλε λευκώματα τα οποία έχουν να κάνουν
έχουν, πατάνε στην ιστορία, πατάνε στη φιλολογία, πατάνε στη φιλοσοφία, πατάνε στη λαογραφία. Ζωγράφισε μορφές, ειδικά στην Πελοπόννησο που γύρισε, αυτές τις γυναίκες, τη Μάνη, το πρόσωπο, η Ρητίδα, είναι αυτό ακριβώς που ήταν στην πραγματικότητα. Η Ντιάνα σεβάστηκε τη φύση όπως ακριβώς ήταν η φύση. Και έτσι την απεικόνισε με αυτή τη φρεσκάδα και τη διαφάνεια που έχουν τα χρώματά της, το χρώμα της και όπως εμείς τα βλέπουμε. Το έργο της φαντάζομαι είναι, θα μείνει αιώνιο, γιατί και ένα έργο να σωθεί, η Ντιάνα έχει σωθεί μέσα από το έργο της. Και φυσικά την τιμούμε εμείς. Προσωπικά την τιμώ κάθε Οκτώβριο, δεν την ξεχνώ ποτέ από όταν έφυγε. Και κάνω αφιερώματα και στο site μου και γράφω όπου μπορώ για αυτήν. Γιατί θεωρώ ότι η Ντιάνα απεικόνισε την Κεφαλονιά με έναν τρόπο ιδιαίτερο και την έχω ταυτίσει τη Ντιάνα, το πινέλο της Ντιάνας με την Κεφαλονιά. Χωρίς να θέλω να θίξω κανένα άλλο ζωγράφο, αλλά η Ντιάνα ήταν η Κεφαλονιά, είναι το χρώμα της Κεφαλονιάς. Αυτό το μπλε, το διάφανο, είναι το χρώμα της Κεφαλονιάς μας. Αυτή ήταν για μένα η Ντιάνα και παραμένει μέσα στην ψυχή μου το ίδιο πράγμα. Κύριε Λιβαδά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα κύριο Ηλία του Μασάτο. Η Ντιάνα έγραψε ιστορικά κείμενα, λαογραφικά κείμενα, αλλά και λογοτεχνία. Σε όλα χρησιμοποίησε τα εργαλεία που απαιτούνταν κατά περίπτωση. Σε όλα όμως, πίσω από τα υλικά, υπήρχε η δημιουργός, η ταυτότητά της. Ο άνθρωπος που δεν ησυχάζει, που λατρεύει τον τόπο του και τους ανθρώπους, που αισθάνεται το παρελθόν ως αποτύπωμα στο παρόν και που ερευνά, αναζητά, καταγράφει, παρουσιάζει. Η καθαρά επιστημονική της δραστηριότητα ξεδιπλώνεται μέσα από τη συμμετοχή της σε επιστημονικές εταιρείες, όπως η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, η Εταιρεία Κεφαλνιακών Ιστορικών Ερευνών, το Κέντρο Μελετών Ιωνίου, την πραγματοποίηση διαλέξεων και τη συμμετοχή της σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και επετηρίδες. Ο επτανησιακός χώρος, με έμφαση στην Κεφαλονιά, από το 13ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας, είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντός της. Η ευρύτερη περιοχή της Παλικής, η ιστορία της, η θέση της γυναίκας, η τέχνη της, η λαογραφία, όλα αυτά θα αποτελέσουν βασικό ερευνητικό της πεδίο. Η Ντιάνα των χρωμάτων ήταν και Ντιάνα των γραμμάτων, όχι μόνο μέσα από τα επιστημονικά και κριτικά της κείμενα, αλλά και μέσα από τα αμιγώς λογοτεχνικά της κείμενα. Εκεί που ο λόγος της δεν περιορίζεται από τη μεθοδολογία, τα μέτρα και τα σταθμά της επιστημονικής έρευνας, εκεί που αφήνεται ελεύθερη να δημιουργήσει πάλι με επίκεντρο τη φύση, τον άνθρωπο, την καθημερινότητα, την ιστορία του, το μικρό κόσμο κάθε ανθρώπου, κείμενα μυθοπλαστικής πεζογραφίας, αλλά και ποιητικά κείμενα. Ο θεατρικός λόγος, λόγος αλληλεξαρτώμενος με τη ζωντανή επισκηνής δράση, αλλά και με την εικόνα της σκηνογραφίας, απασχόλησε από νωρίς τη Ντιάνα. Στο νέο θέατρο του Βασίλη Διαμαντόπουλου, που ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η Ντιάνα συνεργάζεται ως σκηνογράφος και ανεβάζει μαζί με τους μαθητές του Γυμνασίου της Αθηναϊκής Σχολής το έργο της «Χρύσα». Αλλά ο θεατρικός λόγος της θα ακουστεί και από το ραδιόφωνο. Η μέγιστη ώρα θα ηχογραφηθεί από ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου για τις θεατρικές βραδιές που συντρόφιναν τους ακροατές τα χρόνια του ραδιοφώνου. Ήδη το 1960 συναντάμε ένα αφήγημα της Ντιάνας με τίτλο «Ο πεζός και η σιρτή». Είχε δημοσιευθεί το 1960 στην Επτανησιακή Πρωτοχρονιά. Δύο χρόνια αργότερα, το 1962, στο αφιερωμένο στην Κεφαλονιά τεύχος του περιοδικού «Υιός», θα συναντήσουμε ένα διήγημά της με τίτλο «Το τέλος του τρελού». Την επόμενη χρονιά θα κυκλοφορήσει και η βραβευμένη συλλογή διηγημάτων της «Ανατριάκοντα δευτερόλεπτα». Ο τίτλος της είναι από το ομώνυμο διήγημα που εκτυλίσσεται σε ένα φάρο που στέλνει το φως του στην αφήγηση κάθε 30 δευτερόλεπτα. Το φυσικό τοπίο, οι αγωνίες και οι συγκρούσεις καθημερινών ανθρώπων στην ελληνική επαρχία, οι μικρότητες αλλά και οι μικρές χαρές που συγκροτούν τον κόσμο τους
διατρέχουν τα 8 διηγήματα της συλλογής. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που ασφικτίουν, μια φάρσα που φέρνει το μίσος ανάμεσα σε δύο πόλεις, η πεζοπορία προς το μοναστήρι του Προστάτη Αγίου, η αναστάτωση που προκαλείται σε μια τοπική κοινωνία από τα επικείμενα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος, όλες οι ιστορίες έχουν ήρωες απλούς, καθημερινούς ανθρώπους, με μικρά στιγμιότυπα της ζωής τους, που καμιά φορά, με τον ίδιο απλό τρόπο που ζουν, ανατρέπεται και παίρνει άλλες διαστάσεις. Η Κεφαλονιά εννοείται είναι παρούσα, ακόμη κι αν δεν μνημονεύεται ρητά. Αξίζει να ακούσουμε το λόγο της Διάνας από το τέλος του τρελού, που αναφέρεται στον τρελό μιας πόλης, τον Αβελάρδο, ο οποίος συγκρούστηκε με το δάσκαλο της πόλης. Πολύ τέριαζε στην πόλη ο τρελός της αλήθεια. Πάρα πολύ της έμοιαζε, σαν παιδί της που μπορεί κανείς να πει της έμοιαζε. Της έμοιαζε ακόμη και στη φυσιογνωμία ο τρελός της, ακόμη και στο απροσδιόριστο της ηλικίας. Της πήγαινε θαρής και αυτό το όνομά του. Εκείνο ήταν πια που τέριαζε και στους δύο. Κι όλα τούτα κανείς δεν τα είχε σκεφτεί πρωτύτερα. Μονάχα αφού τέλειωσε εκείνη η μπερδεμένη ιστορία, τότε μόνο η πολιτεία κοιτάχτηκε για πρώτη φορά σε έναν αληθινό καθρέφτη. Ως τότε καθρεφτιζόταν στα απατηλά νερά του λιμανιού της, μέσα στους πανηγυρικούς της, στην τοπική της εφημερίδα, όλο καθαρεβουσιάνικους επένους και επιοίκια, ακόμη και στη σατυρική αυτοκριτική της. Και ξαφνικά, ύστερα από εκείνη την αλόκοτη ιστορία, η πολιτεία κοιτάχτηκε στο κατακάθαρο κρίσταλο της αλήθειας, όπως είπε κάποιος ξένος περαστικός που παρακολούθησε τα γεγονότα. Τότε, ξαφνιασμένη, είδε κάτι το τρομερό. Το πρόσωπό της έμοιαζε εκπληκτικά με τον τρελό. Ήταν ο ίδιος ο τρελός της. Κανένας δεν ξανάκουσε πια για το Βελάρδο. Άλλοι είπαν πως τον έκλεισε ο νέος δήμαρχος στο τρελοκομείο και άλλοι πως πέθανε ξαφνικά την επομένη. Ο ξένος που ακολούθησε τα γεγονότα είπε τελειώνοντας. Η πολιτεία δεν ακολούθησε αμέσως τον τρελό της. Αν και αργότερα είχε και αυτή το ξαφνικό της θάνατο. Αλόκοτη μοίρα για μια ολάκερη πολιτεία αλήθεια. Ωστόσο, πιο σωστό θα είναι να πει κανείς πως είχε πεθάνει από χρόνια, πολύ πριν από τον τρελό της. Τελευταία άφησα την ποιητική συλλογή της Διάνας. Έριξε του ήλιου πετριές που κυκλοφόρησε το 1983. Ο ποιητικός λόγος της Διάνας, διαβάζοντας τη συλλογή της, μου έφερε στο νου τα εικαστικά της έργα. Ένιωσα όμως ότι είχε διάθεση να μιλήσει μέσα από τα ποίηματά της για πράγματα πιο βαθιά, εκείνα που δεν μπορούσαν να χωρέσουν στη ζωγραφική ή στα επιστημονικά της έργα. Αυτός που ρίχνει του ήλιου πετριές καταπιάνεται, λέει, με έργα δύσκολα ή ακατόρθωτα. Μιλάει για τον ορθό λόγο, ξεδιπλώνει κάπου-κάπου ένα πεσσιμισμό και μια υπαρξιακή αγωνία. Μιλάει για τη θυσία, κάποτε χρησιμοποιεί πολιτικούς συμβολισμούς, μιλάει για το μυστήριο της ζωής και του έρωτα. Λυρική της πιο πολλές φορές, με στίχο ελεύθερο, λέξεις που πλάθουν εικόνες, λέξεις που ήταν κάποτε εικόνες στην ψυχή της. Η αιωνιότητα του έρωτα. Είδα την καρδιά σου μες στη βαθιά τη νύχτα, ως αν χρυσό ένα δίσκο πάνω στη θάλασσα να πλέει και να ρέει ολόγυρα χρυσάφι χωρίς να λιώνει. Κι όλο να πλώνει η διάμετρός του, τα ερωτικά σου μπράτσα τεντωμένα, απ' τη μια άκρη του ορίζοντας την άλλη. Οι αχτίνες του, τα ερωτικά σου μέλη, χρυσοβόλα βέλη να εκτοξεύονται στον απεριόριστο το χώρο για το ταξίδι του φωτός. Είδα την καρδιά σου, μελανός ανίσκιο ασάλευτου αστερία στο βυθό, και οι αχτίνες της αποκομμένες σε εκατομμύρια έτη φωτός απόσταση να διαπερνούν αιώνια το μήνυμα για το χρυσό το μέγα δίσκο, για το καινούριο άστρο το σβησμένο από καιρό. Συνεχίζουμε το διπορικό μας για το αφιέρωμα στην αλυσμόνητη και αείμνηστη μεγάλη καταξιωμένη ζωγράφο, λογοτέχνη, συγγραφέα
κυρία Ρούμιν, κυρία Ντιάνα Ντονακάτου, και έχουμε μαζί της τον ανιψιό της, κύριο Γιάνγκο Μεταξά, που θα έχει πάρα πολλά να μας πει. Κύριε Μεταξά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Είχατε, νομίζω, την τύχη, την ευλογία να είστε ανιψιός αυτής της μεγάλης, της μεγάλης γυναίκας του πολιτισμού, της ζωγραφικής, της λογοτεχνίας, της συγγραφής κλπ. Να είστε ανιψιός. Για πέστε μας έτσι, τα δικά σας λόγια για την... Να χαιρετήσω καταρχήν τους ακροατές και εσάς, να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να είμαι εδώ τώρα και να πω ότι πράγματι έτσι είναι, είχα την τύχη και την τιμή να είμαι ανιψιός αυτής της θαυμάσιας γυναίκας που ήταν μια δεύτερη μητέρα για μένα. Η Ντιάνα ήταν αδερφή της μητέρας μου, αλλά πολλές φορές ήταν εκείνη η πραγματική μητέρα, με την έννοια ότι μου συμπαραστάθηκε σε πολλές περιπτώσεις που αντιμετώπισα δυσκολίες στη ζωή μου. Αυτό που συγκρατώ από την Ντιάνα και αυτό που μου έχει λείψει περισσότερο απ' όλα είναι τα ταξίδια που κάναμε μαζί κάθε χρόνο ερχόμενοι στην Κεφαλονιά. Η Ντιάνα για 22 συναπτά χρόνια, από το 1990 μέχρι το 2010 που, 11, που ήταν η τελευταία της έκθεση, έκανε κάθε χρόνο μια έκθεση ζωγραφικής στο πατρικό σπίτι στα Βιλατόρια, στην Παλική. Και ακόμη και όταν οδηγούσε η ίδια, επειδή αισθανόταν μεγαλύτερη ασφάλεια να οδηγώ εγώ, με παρακαλούσε να πηγαίνω στην Αθήνα και να οδηγώ εγώ το δικό της αυτοκίνητο, το οποίο ήταν πάντοτε φορτωμένο με πράγματα και πίνακες και λοιπά, για να έρθουμε μαζί στην Κεφαλονιά. Αυτά τα ταξίδια λοιπόν ήταν ό,τι καλύτερο μπορώ να θυμηθώ από την Ντιάνα, γιατί μας δινόταν ο χρόνος να κουβεντιάσουμε. Είμαστε και δύο πολύ πολύ άσχολοι άνθρωποι. Εγώ περνούσα το περισσότερο μου χρόνο στην Κεφαλονιά και έτσι δεν ήταν καθημερινή η επαφή μας. Ήταν πολύ συχνή από το τηλέφωνο ή όποτε βρισκόμαστε μαζί, εγώ στην Αθήνα, εκείνη εδώ, αλλά σε αυτά τα ταξίδια μας δινόταν πραγματικά ο χρόνος στην οδική διαδρομή και περιμένοντας το φέρι στην Πάτρα, πίνοντας κάποιο καφέ, μας δινόταν ο χρόνος να κάνουμε ανασκόπηση της πολιτικής πραγματικότητας, παγκόσμιας και ελληνικής, του καλλιτεχνικού γίγνεσθε, των επιστημονικών εξελίξεων. Και επειδή η Ντιάνα ήταν ένα μυαλό κοφτερό και ζωντανό με άποψη σε όλα, πραγματικά χαιρόμουν αυτές τις κουβέντες μαζί της. Και είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια μετά το 11 μου έχει λείψει πραγματικά. Πώς ένιωθε η Ντιάνα Ντονακάτου που ήταν ένας καταξιωμένος πνευματικός άνθρωπος? Η Ντιάνα ήταν ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος και αυτό φαίνεται ακριβώς από το πατρικό σπίτι στα Βιλατόρια, το οποίο ενώ θα μπορούσε να το είχε μετατρέψει, θα μπορούσε να είχε ξοδέψει πολλά λεφτά επάνω του και να το κάνει μια βίλα, δεν το έκανε ποτέ. Και βεβαίως δεν το έκανε από τσιγκουνιά. Το έκανε μέχρι σημείου υπερβολής, κατά τη δική μου άποψη, γιατί διαφωνούσαμε πάνω σε ορισμένα θέματα. Το έκανε γιατί ήθελε να κρατήσει τον απλό, δεν θα έλεγα χωριάτικο, γιατί δεν ήταν χωριάτικο το σπίτι, αλλά τον απλό του χαρακτήρα, ένα μινιμαλιστικό, ελαφρύ, δροσερό, καλοκαιρινό χαρακτήρα που είχε αυτό το σπίτι. Υπόψη ότι αυτό το σπίτι είχε χτιστεί το 1828, ήταν από τα σπίτια που άντεξαν στο σεισμό του 1953 και υπάρχει και σήμερα όπως το έχει κρατήσει η Ντιάνα, και εύχομαι κάποια στιγμή που θα μπορέσω να επέμβω οικονομικά, γιατί οι εποχές είναι αντίξωες αυτή τη στιγμή, να το εξυγχρονίσω διατηρώντας όμως την αρχή και το χαρακτήρα που ήθελε η Ντιάνα σε αυτό. Απλώς θα έκανα κάποια πράγματα πιο λειτουργικά και πρακτικά. Την είχα επισκεφτεί μια φορά στο Βιλατόρια σε μια έκθεσή της και είχαμε μιλήσει και το δυστύχημα βέβαια είναι ότι καταστράφηκε αυτή η κασέτα, ήταν με το παλιό σύστημα του VHS και έχει όλο χιόνι και έτσι δεν θα μπορούσα, αλλά έχω μαζί της μια συνέντευξη ραδιοφωνική που θα την προβάλλω και δείχνοντας σαν εικόνα πώς το λένε έργα της. Σπουδαία. Γενικά, ποια ήταν τα πιστεύω της για τον ελληνικό πολιτισμό της?
Η Ντιάνα έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική γλώσσα. Και υπάρχουν και κάποια βίντεο στο YouTube. Αν δώσετε Ντιάνα Ντονακάτου γλώσσα, θα τα βρείτε. Τα έχω βρει. Είχε πολύ μεγάλη πίστη στο ότι η ελληνική γλώσσα ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος στήριξης του ελληνικού πολιτισμού. Επίστευε στις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ταυτόχρονα είχε αποδεχθεί την μετάβαση από τον αρχαίο πολιτισμό στο χριστιανισμό, και ας μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω, δείτε μέσα από τα νοήματα. Αντιλαμβανότανε πόσο ο χριστιανισμός είχε βρει γόνιμο έδαφος πάνω στα βήματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ξέροντας βεβαίως και έχοντας πλήρη επίγνωση των ακροτήτων, στις οποίες πολλές φορές οι χριστιανοί των περασμένων αιώναν έφτασαν προσπαθώντας να επιβάλλουν πάνω στην παλιά θρησκεία τη νέα. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ βαθιές δημοκρατικές αντιλήψεις, δεν ανεχότανε κανενός είδους ολοκληρωτισμό. Ήταν βαθύτατα δημοκρατικές οι αντιλήψεις της. Και αυτό την έφερνε σε σύγκρουση και με τις δύο πλευρές όταν αυτές πλησίαζαν τα άκρα. Τι πιστεύετε ότι έχει γίνει τιμητική αυτή που θα έπρεπε από την Κεφαλονιά? Πιστεύω ότι η Κεφαλονιά έχει αναγνωρίσει την Ντιάνα Ντονακάτου με πολλαπλούς τρόπους και δεν έχει κανείς παρά να δώσει το όνομά της στο Facebook, ας πούμε, για να δει τι υπάρχει για αυτήν, ή ακόμη και στο Google. Όχι μόνο η Κεφαλονιά, και άλλα μέρη που την αγάπησαν πολύ, όπως το Ναύπλιο παραδείγματος χάρη και το Άργος. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως αυτά, γιατί η Ντιάνα είχε περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στο Ναύπλιο, μάλλον μεταξύ Ναυπλίου και Άργους στην Πυργέλα. Αλλά είχε γνωριστεί και με τις κοινωνίες και τους ανήσυχους ανθρώπους και των δύο πόλεων. Και έχει εκδώσει και ένα βιβλίο για τον πολιτισμό του. Και έχει εκδώσει, όχι ένα βιβλίο, έχει εκδώσει δύο βιβλία για το Ναύπλιο. Ένα βιβλίο με ένα φόλιο με ασπρόμαυρα σχέδια για το Ναύπλιο. Και ένα βιβλίο για την Αργολίδα, όπως επίσης και άλλο ένα για τα μοναστήρια της Αργολίδας. Είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της στην Αργολίδα. Ήτανε η δεύτερη αγάπη της μετά την Κεφαλονιά, χωρίς συζήτηση. Πιστεύω λοιπόν, για να κλείσω απαντώντας το ερώτημά σας, ότι οι Κεφαλονίτες δεν σταματούν ποτέ να θέλουν να την αναγνωρίσουν και να την τιμήσουν. Νομίζω οι αρχές δεν νοούσαν για τον κόσμο. Οι αρχές και αυτές πιστεύω πρόσφατα, ας πούμε, η περιφέρεια μου ζήτησε έναν πίνακα της Ντιάνας, θέλαν να τον αγοράσουν για να τον κάνουν δώρο. Δυστυχώς δεν έγινε δυνατόν για καθαρά πρακτικούς λόγους, γιατί εγώ δεν μπορούσα να φύγω να πάω στην Αθήνα να τον φέρω. Που δείχνει ακριβώς την εκτίμηση τουλάχιστον που έδειξε η περιφέρεια στο πρόσωπό της. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα και ευχόμαστε υγεία και κάθε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αντεύχομαι. Θα ακούσουμε τι είπε για την αείμνηστη Ντιάνα Ντονακάτου η ιστορικός τέχνης κυρία Δώρα Μαρκάτου. Η Ντιάνα Ντονακάτου γεννήθηκε στον Πειραιά το 1920 και πέθανε στο Λιξούρι το 2011. Αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Φιλεών Αθηνών το 1943 και στη συνέχεια γράφτηκε στην ΟΤΑΝ Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου φύτησε μέχρι το 1948. Δεν είναι εξακριβωμένο ποιον ακριβώς καθηγητή παρακολούθησε, πιθανότατα τον Ουμβέρτο Αργυρό. Την τελευταία πάντως χρονιά που πήγε ο Παρθένης τον παρακολούθησε και τη συγκαταλέγεται στους μαθητές τους και είναι στους σπουδαστές του και είναι αυτός ο καθηγητής που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της. Η Ντιάνα Ντονακάτου στην καλλιτεχνική σκηνή εμφανίστηκε το 1948 με τη συμμετοχή της στην Πανελλήνιο. Δυναμικά όμως εμφανίστηκε το 1950-51 με μια έκθεση στο Ρόμβο, μια ατομική έκθεση στο Ρόμβο και με μια ομαδική με την ομάδα Στάθμη που ιδρύθηκε το 1949. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η Στάθμη
συγκέντρωσε όλους τους περισσότερους αντιστασιακούς καλλιτέχνες, όπως ήταν ο Σαμερτζίδης, ο Βασιλείου, η Κατράκιος, η Κελιώτης, ο Τάσος και άλλοι. Οι καλλιτέχνες αυτοί απέβλεπαν για μια τέχνη με εθνικά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, αλλά συγκερασμένα με μια ανθρωποκεντρική, ρεαλιστική και κοινωνικά ευαίσθητη ματιά. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα διατρέχουν όλο το έργο της Διάνας μέχρι το τέλος της ζωής της. Τα έργα που εξέφεσε όταν πρωτοεμφανίστηκε, καθώς και όλα τα έργα της δεκαετίας του 1950, δεν είναι γνωστά. Ξέρουμε όμως ότι κίνησε το ενδιαφέρον όλων των τεχνοκριτών της εποχής. Σε μια νέα φάση αναζήτησης μπαίνει στη δεκαετία του 60, όπου πλέον είναι σαφές ότι η πρωτεύουσα θέση στη δουλειά της έχει το χρώμα. Προτιμάει μάλιστα την τοπιογραφία και την παραστατική τέχνη ως αντίδραση στις υπερβολές της μοντέρνας τέχνης. Μια ιδέα για τα έργα της πρώτης περίοδου παίρνουμε από το Λεύκομα Κεφαλονιά που εκδόθηκε το 1957 και αυτά τα έργα προδίδουν συντηρητική παιδεία. Μόνο στοιχείο που προδίδει επίδραση από τον Ιμπρεσιονισμό και προειδιάζει για την εξέλιξη του ύφους της είναι το φως που θα χαρακτηρίζει μέχρι τέλους τη ζωγραφική της. Διαμορφωμένο το στυλ της το γνωρίσαμε στις εκθέσεις στο χωριό της Σταβιλατόρια που οργάνωνε από το 1990 έως και το 2011. Το 1974 η Διάνα εξέδωσε το ημερολόγιο της Αγροτικής Τράπεζας με γυναίκες της Ιδιοπάλης από όλη την Ελλάδα. Είναι σίγουρα απόρρια τις συνεργασίες της με τους προοδευτικούς καλλιτέχνες της τάχνης. Είναι σίγουρα η ματιά της η φεμινιστική και εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να τονίσει το μόχθο των γυναικών αυτών. Η Διάνα εκτός από την ζωγραφική ασχολήθηκε και με τη συγγραφή. Θα περιοριστώ να αναφέρω τα βιβλία τα οποία ονομάζονται Λευκώματα, και είναι η Κεφαλονιά, τα Επτάνησα, τα Μοναστήρια της Πελοποννήσου, η Μεσσηνία, το Νάφλιο, μάλιστα δύο φορές. Δεν είναι ακριβώς λευκώματα, αλλά μια και στη γλώσσα μας δεν έχουμε ακριβή όρο που να αποδίδει την πραγματικότητα αυτών των βιβλίων, χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Πρόκειται για βιβλίο που το κείμενο και η εικόνα έχουν ισότιμη θέση και το κείμενο είναι προϊόν έρευνας. Εκείνο που μπορούμε να πούμε παρατηρώντας όλο το έργο της Διάνας είναι ότι πρόκειται για μια ζωγραφική περσόνα. Η Διάνα ασχολήθηκε κυρίως με την τοπιογραφία. Με την τοπιογραφία της Κεφαλονιάς, των Επτανήσων και όλης της Ελλάδος. Βέβαια τα τοπία της, στα οποία κυριαρχεί το φως, το χρώμα, η ελεύθερη πινελιά, δεν είναι ποτέ ακριβής απόδοση των αποσπασμάτων της επιδερμίδας της γης, αλλά η ποιητική μετάπλασή τους. Ως τοπιογράφος συνέχισε την παράδοση του Μεσοπολέμου και συγκαταλέγεται στους εκπροσώπους της ελληνικής μεταπολεμικής τοπιογραφίας. Και τέλος θα ακούσουμε τον αρχιτέκτον και οικογενειακό φίλο της Διάνας Αντωνακάτου, κύριο Γεώργιο Μακρύ. Αρχίζοντας ότι την πρώτη επαφή που είχα με την Διάνα Αντωνακάτου ήταν μέσω μιας ομαδικής έκθεσης ζωγραφικής στο ξενοδοχείο ενός θείου μου στο κέντρο του Άργους, στο Φουαγέ. Ήταν έκθεση ζωγραφικής γυναικών ζωγράφων και ήταν και από τις οργανώτριες μάλιστα. Μου έκαναν εντύπωση οι πινακές της και φαίνεται ότι και στην ίδια άρεσε η περιοχή. Κάτι της μίλησε, φαίνεται, ας πούμε, περισσότερο από άλλα μέρη. Και επανήλθε αρκετές φορές σε σημείο που μάλιστα ζούσε κάποιους μήνες του χρόνου σε ένα κτήμα ενός θείου μου κοντά στο δικό μας. Λοιπόν,
Εκεί είχε γνωριστεί με την οικογένειά μας, με τη μητέρα μου, ακόμη και με τη γιαγιά μου που ήταν ζωή τότε. Και αναπτύχθηκε μια μεγάλη φιλία που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της. Γιατί από κάποιο σημείο μετά σταμάτησε να έχει αυτό το σπιτάκι στο κτήμα και ερχόταν και έμενε σπίτι μας. Ο Σάκης χρειαζόταν να κατέβει στην Αργολίδα, ειδικότερα στο Ναύπλιο, με το οποίο ασχολήθηκε πάρα πολύ. Έχει βγάλει λευκόματα για το Ναύπλιο, έχει γράψει για την Ομαρχία Αργολίδας, για λογαριασμό της Ομαρχίας Αργολίδας, οδηγό τουριστικό της Αργολίδας, πολύ εμπεριστατωμένο. Και δεν ξέρω αν σας είπε η Όλγα νωρίτερα ότι ειδικότερα στην Πελοπόννησο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με ένα στυλ αρκετά πρωτότυπο για την εποχή, δηλαδή γύριζε τα πιο απόμακρα μοναστήρια, κτίρια, ενδιαφέροντα τοποθεσίες και έβγαζε κάποια λευκόματα τα οποία είχαν μια συλλογή πινάκων με αντίστοιχα κείμενα της ιστορίας των σπάνιων αυτών τοποθεσιών και οικοδομημάτων, να το πω έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αγαπούσε πολύ την Αργολίδα, σχεδόν όσο και την Κεφαλονιά. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε την εκπομπή μας ακούγοντας μια συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει η αείμνηστη Ντιάνα Αντωνακάτου την δεκαετία του 80 για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Βρισκόμαστε στο σπίτι της κυρίας Αντωνακάτου, στο ατελιέ της, Τραλέων 14-16, Νέα Σμύρνη. Κυρία Αντωνακάτου, θα θέλαμε να μας μιλήσετε καταρχήν για το ξεκίνημά σας στη ζωγραφική. Κύριε Παπαδημιονυσίου, δεν ξέρει κανείς ποτέ πότε πρώτο ξεκινάει. Ίσως από την ώρα που γεννιέται, γεννιέται με τις κλήσεις του. Και αυτό φάνηκε από πολύ νωρίς πως ήταν μια διάθεση μέσα μου να μου τζουρώνω χαρτί, όπως τα περισσότερα παιδιά στην αρχή, αλλά και μετά την εφηβεία. Κάτι που είναι σημαντικό, γιατί από την εφηβεία και μετά κρίνουμε αν μια κλήση απλή εκφραστική του παιδιού μπορεί να μπει σε ένα κανάλι δημιουργικής έκφρασης ή δυνατότητός της. Θα θέλαμε να μας πείτε πού έχετε εκθέσει έργα σας. Σε πολλά μέρη. Στην Αθήνα πάνω από 10 ατομικές εκθέσεις. Στην επαρχία, καθώς ξέρετε, είμαι από την Κεφαλονιά και το ξεκίνημά μου στα βιβλία ήταν η πατρίδα μου, που ταλαιπωρήθηκε με τους σεισμούς, αφανίστηκε σαν αρχιτεκτονικό πρόσωπο αλλά και σε περιβάλλον, γιατί άλλαξε τόσο πολύ, και αυτό ήταν ένα ερέθισμα που μου έδωσε και τη διάθεση να την αποθανατήσω σε ένα βιβλίο με εικόνα και με λόγο. Και έτσι πρώτο παρουσιάστηκε αυτή η δουλειά στα αργοστόλια της Κεφαλονιάς, τραυματισμένο πολύ εκείνο τον καιρό. Σε ποια μέρη της επαρχίας εκτός από την ιδέα σας πατρίδα έχετε εκθέσει έργα? Έχω μια προτίμηση, θα έλεγα, στο Ναύπλιο, στην Αργολίδα, που έχω δώσει ένα έργο αρκετά σημαντικό από την πλευρά μου, ενώ σημαντικό, μην το πάρετε ότι είναι μια αξιολόγηση. Το σημαντικό σημαίνει προσπάθεια δική μας. Και έχω δώσει περίπου 4 βιβλία στην Αργολίδα, οπότε και ανάλογες εκθέσεις στο Ναύπλιο, στο Άργος. Και οπωσδήποτε είναι μια σύνδεση με την περιοχή. Επίσης στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, όπου και ανήκει το τελευταίο μου βιβλίο, κείμενο και ζωγραφική, για την Μεσσηνία, που είναι ένας πολύ πλούσιος επίσης νομός σε αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, σε κοινωνικά ξεσπάσματα, σε ιστορία, σε όλο το βάθος και το μήκος, που θα λέγαμε που σημαίνει προελληνισμός.
ως τις μέρες μας. Τι ακριβώς θέλετε να δώσετε μέσα από τη ζωγραφική σας? Κύριε Παπαδιονυσίου, είναι μια ερώτηση κοφτή βέβαια, όπου αντιμετωπίζοντάς την, ο ερωτώμενος αισθάνεται ένα είδος απολογισμού. Ίσως εξηγεί περισσότερο τη σύνδεσή μου, την προσωπική, τη ζωγραφική με το βιβλίο, αυτή η διάθεση να περισσώσω κάτι από τη μορφή του περιβάλλοντος και του χώρου μας, που όχι μόνο βία καταστρέφεται, όπως είναι η περίπτωση των Ιωνίων νήσων, αλλά καταστράφηκε τις τελευταίες δεκαετίες από μια παράλογη, θα έλεγα, πολλές φορές διάθεση ανανέωσης, που δεν είχε τα στερεά στοιχεία να αντικαταστήσει την παράδοση σε εξελικτική μορφή. Και αυτό για μας τους ζωγράφους είναι πάντοτε ένας αποχαιρετισμός και μια διάθεση να το δώσουμε μέσα από αυτό το πνεύμα. Λέω εμάς τους ζωγράφους που ακόμα κινούμαστε στον παραστατικό χώρο, γιατί βέβαια υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έφυγαν, δόθηκαν στα κινήματα τα τελευταία, στα ρεύματα, στα τα μεγάλα, στις αμπστρέτασεις, στις γεωμετρικές και όλα αυτά που λίγο πολύ ο κόσμος τα έχει σημεριστεί τα τελευταία χρόνια. Κατά τη γνώμη σας, ο ζωγράφος πρέπει να εκφράζει την εποχή του ή όχι? Είναι μια ωραία ερώτηση, θα έλεγα, κύριε Παπαδιονυσίου, γιατί δεν είναι μια η απάντηση. Η εποχή μας, η κάθε εποχή, δεν εκφράζεται πάντοτε με μια λέξη που σημαίνει παρόν ή μια θέση που σημαίνει γίγνεστε τώρα. Είναι ένα κινούμενο στοιχείο, μια ροή που έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει μέλλον. Ή στις εικαστικές τέχνες, όταν καταρχήν ένας σωστά πορεύεται στο νόημα της ζωγραφικής, παραδείγματος χάρη, δηλαδή ξέρει να ζωγραφίζει, νιώθει τι θα πει η υποχρέωση να δώνει σωστά το ζωγραφικό νόημα των πραγμάτων, θα έλεγα πως είναι παρόν ακόμα και μια παραστατική ζωγραφική, η οποία δίνει ένα παρόν, δίνει το, αυτό το σύγχρονο πνεύμα μέσα στα πρόσωπα. Παρατηρήσατε πως τα πρόσωπα μας αλλάζουν με τις εποχές? Μια ωραία κοπέλα του 30 δεν είναι η ωραία κοπέλα του σήμερα. Η εποχή την έχει σταμπάρει με άλλα χαρακτηριστικά. Και εσύ είναι του ίδιου χώρου. Θα θέλαμε να μας πείτε και λίγα λόγια για τις εκδόσεις σας των βιβλίων και γενικά που ασχολείστε και με τη λογοτεχνία. Είναι λιγάκι, θα έλεγα, επικίνδυνο να ενώσει κανείς τον εικαστικό χώρο με το λόγο. Επικίνδυνο κατά τούτο ότι ο λόγος έχει την αυτοτέλειά του, όπως ο εικαστικός λόγος, η ζωγραφική δηλαδή, έχει τα δικά της μέσα εκφραστικά. Προσπάθησα να τα δώσω ξεχωριστά. Δηλαδή, ιστορώντας ένα τόπο, ένα νομό, μια πολιτεία, τους χώρους αυτούς που λέμε τοπίο, που λέμε ζωή, ανθρώπινη, τους έδωσα έτσι πιστικά, λέω πιστικά, ώστε να αναγνωρίζονται. Προσπαθώντας να δώσω ένα χώρο, δεν θέλησα να ξεφύγω από αυτό το νόημα της αντικειμενικότητας. Μέσα στις προσωπικές εκφράσεις δηλαδή, γιατί αντικειμενικότητα δεν υπάρχει ποτέ ακριβώς. Αλλά να τον δώσω σε έναν απλό θεατή, έναν που ξεφυλίζει ένα βιβλίο και να του πω ότι ναι, αυτή είναι η πατρίδα σου ή αυτή είναι η πατρίδα ενός άλλου που υπάρχει ακόμα ή κοντεύει να χαθεί. Και έτσι ήμουν αναγκασμένη να έχει αυτά τα παραστατικά στοιχεία. Πάντα κατά την. Δεν έδωσα τη ζωγραφική μου για τη ζωγραφική μου. Δεν έκανα ένα βιβλίο τη ζωγραφική, μοναχικά δηλαδή. Οπότε θα είχε μια ανεξαρτησία. Αλλά ένα βιβλίο ζωγραφική που ιστορούσε έναν τόπο. Και ο λόγος πάλι ιστορούσε τον τόπο. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί αυτή η απάντηση. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε τη γνώμη σας για τις γκαλερί. Βοηθάνε τον καλλιτέχνη ή όχι? Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως τον βοηθάνε, παρόλο που υπάρχει η εμπορική τους σύσταση και η σχέση τους με τον καλλιτέχνη οπωσδήποτε είναι υλική. Αλλά
πώς αλλιώς θα μπορούσε να προβληθεί ένας καλλιτέχνης, μόνο στο ατελιέ του, μόνο ανάμεσα στους γνωστούς του? Όχι, η γκαλερί θα κάνει αυτό το μικρό χώρο, το λιγόχρονο βέβαια, αλλά που θα του δώσει τη δυνατότητα του πλαισίου για τη δουλειά του και που θα τον κάνει να τη δει. Τη βλέπει μέσα των ματιών των συναδέλφων του, του κόσμου, του εαυτού του, και αυτό είναι μία προώθηση στην εξελικτική του πορεία. Βέβαια, καλό θα ήταν το κράτος, και από πάντοτε ήταν το αίτημα των καλλιτεχνών, να έχει χώρους όπου άνετα οι καλλιτέχνες που ξεκινάνε και δεν έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν έστω και το ελάχιστο μιας γκαλερί, να μπορούν να κάνουν κατά καιρούς τις εμφανίσεις τους και τα πρώτα τους βήματα. Και νομίζω πως τίνει το κράτος αυτή την... Γιατί είδατε πόσες εκθέσεις γίνονται μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου έχει προβάλει τα τελευταία χρόνια πολύ, πολύ μεγάλο μέρος από τους νέους καλλιτέχνες. Για αυτούς κυρίως μιλάμε, γιατί μεγάλοι έχουμε πάρει τη μοίρα μας, πετυχημένοι ή όχι, βαδίσαμε τέλος πάντων. Κατά τη γνώμη σας, τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης, ο ζωγράφος, και κυρίως στην αρχή που ξεκινάει? Νομίζω μεγάλα προβλήματα, όπως κάθε ξεκίνημα, όπως και ο επιστήμονας, αλλά στον καλλιτέχνη είναι κάτι περισσότερο, γιατί υπάρχει η ασάφεια και η αγωνία, αυτό που λέμε δημιουργία. Ο επιστήμονας, εγώ φιλόλογος, αρχαιολόγος, έχει μια άλλη αγωνία βέβαια, αλλά όχι αυτή ακριβώς της δημιουργικής κρίσης, θα έλεγα. Αυτός ο νέος που βγαίνει από μια σχολή καλλιτεχνών ή που δεν βγαίνει από μια σχολή και που έχει ταλέντο, γιατί το βλέπουμε σε πολλούς που δεν σπούδασαν αλλά έδωσαν θαυμάσιο έργο, ισότιμο με άλλον που σπούδασαν, υπάρχει αυτό το πρώτο ξεκίνημα, η αβεβαιότητα, που σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμα κατακτηθεί τα πλαστικά μέσα της έκφρασης, ακόμα ψάχνει, περπατάει, όπως ο νέος ποιητής, όπως ο νέος ηθοποιός, όπως ο μουσικός. Αλλά ο εικαστικός έχει και κάτι άλλο, επειδή κοινωνικά έρχεται σε επαφή με το κοινό, κάπως μοναχικός, κάπως αλλιώτικα. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε, σε κάποιον νέον που θέλει να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, εσείς τι τον συμβουλεύετε? Καταρχήν δεν μ' αρέσει η λέξη να ασχοληθεί. Μ' αρέσει, θα έλεγα, πως άδυνα προσοχή, και θα με συγκινούσε πραγματικά το παιδί που έχει παρόρμηση και που αυτό, γι' αυτό δεν θα είναι εκείνη, μην εκφραστώ με εκείνη τη λέξη, την πολύ γνωστή χόμπι, πολύ αστείο που πήγε στο ελληνικό λεξιλόγιό μας και δεν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε αυτό το χόμπι, που δεν θα είναι απλή προσπάθεια κάτι να κάνω, αλλά που θα έχει βαθύτερες ρίζες, και τότε μόνον θα ζυγίσουμε τις δυνατότητές του, και φυσικά το πρώτο που θα του πει κανείς είναι να δουλεύει, να βλέπει, και αν θέλει να σπουδάσει, να μπει μέσα σε ένα κανάλι προεργασίας όπως είναι φροντιστήρια ζωγραφικής, και μετά αυτές οι δεδομένες εξετάσεις στις σχολές. Θα θέλω να μας πείτε τι σκοπούς και τι σχέδια έχετε για το μέλλον, κύριε Δανακάτο. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν σχέδια για το μέλλον. Για το κάθε μέλλον, γιατί το κάθε παρόν τρέφεται από αυτά τα σχέδια, κύριε Παπαδιονυσίου. Δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο στον άνθρωπο και στον δημιουργό, τον ελάχιστο δημιουργό, από αυτή την ώρα της σύλληψης, της δημιουργικής. Μετά έρχονται οι αγωνίες, η μόχθη, το περπάτημα. Και μιλάω ίσως μέσα από αυτό το χώρο των εκδόσεων που με ρωτήσατε προηγουμένως, που ξεκίνησαν από την Κεφαλονιά, την πατρίδα μου, τη Χαμένη, και προχώρησαν μετά σε αυτή την ίδια την προσπάθεια να απεικονιστεί ένας τόπος. Πάλι με απασχολεί αυτό, παρόλο που κάθε φορά που τελειώνει ένα βιβλίο και τέλειωσε το Μεσσηνία, έλεγα ποτέ πια να μην ξαναμπω σε αυτό το χορό της τεράστιας αγωνίας. Και έτσι τα σχέδιά μου γυρίζουν πάντοτε σε μια σύζευξη ζωγραφικής, ίσως για την Κεφαλονιά, ίσως για την Ναύπλιο, γιατί και τα δύο βιβλία αυτά τελειώσανε, και βλέπω ότι
ειδική, υπάρχει ενδιαφέρον πάντοτε για να δοθεί κάτι καινούριο. Τώρα θα θέλαμε να μας πείτε οι πατριώτες σας πώς σας αντιμετωπίζουν. Μια δύσκολη ερώτηση. Αν είναι κανείς στο μικρό του χωριό, κανένας δεν τον πολύ πιστεύει. Δηλαδή, θα θυμηθούμε και τη φράση «Ουδής προφήτης» και τα λοιπά. Αλλά εκεί έχει μια οικειότητα χώρου και φυσικά δεν είναι τίποτα, ούτε σπουδαίο, ούτε μικρό, ούτε μεγάλο. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει αυτό το επάγγελμα. Νομίζω πως έχω μια σύνδεση με τον τόπο, με ξέρουνε σαν προσπάθεια. Ελπίζω ότι δεν με αντιπαθούνε, γιατί αντιγυρίζει αυτό, κύριε Παπαδιονυσίου, δηλαδή αυτή η ανάγκη της προσφοράς. Όπως στο Ναύπλιο αισθάνομαι πάρα πολύ δεμένη και με τους ανθρώπους του, γιατί μ' αγαπήσανε και τους αγάπησα μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει ένας δεσμός. Δεν είναι ο απλός των εκθέσεων. Ναι. Ζωγραφίζω, θα εκθέσω 10, 20, 50 πίνακες. Είναι ένα αιώνιο δέσιμο. Αιώνιο με την... Ναι, μήπως θα είχατε να προσθέσετε τίποτα άλλο, κυρία Ντονακάτου, που τυχόν μας ξέφυγε και σας ρωτήσαμε. Φοβάμαι πως κουράσαμε τους ακροατές μας, κύριε Παπαδιονυσίου. Και με αφήσατε να πω πάρα πολλά. Δεν πιστεύω κάτι. Θα ήθελα να προσθέσω ότι τα ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου είναι σφαιρικά. Τουλάχιστον στο είδος του ανθρώπου που ανήκω. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ζωγραφική για τη ζωγραφική. Είναι ο άνθρωπος καταρχήν. Είναι ο τόπος μας. Είναι ο πιο μεγάλος τόπος μας. Είναι όλο αυτό που λέμε... να το προλάβουμε, να μην χαθεί, να μην καταστραφεί, να το περάσουμε στα άλλα χέρια. Συγχρόνως να βρισκόμαστε μέσα στο φαινόμενο της εξέλιξης και να προσφέρουμε αυτό τον κρίκο, αυτή τη διασύνδεση με το παρελθόν. Και ίσως όλη μου η προσπάθεια να είναι, κύριε Παπαδιονυσίου, αυτή. Να μην χάσουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε, οτιδήποτε και να είναι αυτό που σημαίνει ακόμα την ιδιαιτερότητα ενός τόπου. Γιατί κανένας λαός ως τώρα, όσο και να πορευόμαστε σε ένα σύμπαν, σε μια παγκόσμια πολιτιστική έννοια του ανθρώπου, δεν έχει ξεχάσει ότι ανήκει από κάπου με μια γλώσσα δεδομένη, με ένα φυσικό χώρο δεδομένο. Κυρία Ντονακάτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σε εκπομπή μας και σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω φυσικά για τον εαυτό μου, πράγμα πάντοτε δελεαστικό, και ύστερα για όλα τα άλλα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μόλις λίγα βήματα από την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, στο ξενοδοχείο Μεντιτερανέ, στην λάση της Κεφαλονιάς, θα βρείτε όλες τις ανέσεις που θα θέλετε από ένα ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας. Είναι σε ιδανική τοποθεσία πάνω από τη θάλασσα, με αμμώδη παραλία και κρυστάλλινα νερά για να απολαύσετε τον μπάνιο σας. Διαθέτει 226 δωμάτια μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα ή οικογενειακές σουίτες με την επιλογή του πρωινού και βραδινού μπουφέ. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ραδιόφωνο και ψυγείο, ενώ στο εξωτερικό χώρο θα βρείτε όμορφες βεράντες σε καταπράσινο περιβάλλον με απέραντη θέα. Διαθέτει πισίνες για ενήλικες και για παιδιά. Το βράδυ ολοκληρώστε την διασκέδασή σας στην δίσκο του ξενοδοχείου. Hotel Mediterrane, Λάση Κεφαλονιάς. Τηλέφωνα 26710 28760 και 26710 24758.